Καλή σας μέρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως βλέπετε έχουμε αρκετή μεταρρυθμιστική δυναμική για να συνεδριάζουμε πια δύο φορές τον μήνα. Και η σημερινή μας συνεδρίαση γίνεται στην σκιά της εντυνόμενης αναταραχής στη γειτονιά μας. Θα επαναλάβω ότι ως δύναμη σταθερότητας στην περιοχή η Ελλάδα αναγνωρίζει στο Ισραήλ το δικαίωμα στην αυτοάμυνα πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Διαχωρίζει ωστόσο την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς από τον Παλαιστινιακό λαό και ήδη μάλιστα σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και η Κύπρος και πάντα υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εξετάζουμε διόδους παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας προς την λωρίδα της Γάζας μέσω θαλάσσης, ενώ βέβαια υποστηρίζουμε σταθερά μία οριστική λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος στην λογική των δύο κρατών. Είμαστε μια χώρα η οποία τιμά τις συμμαχίες της και η οποία συνομιλεί με όλους τους εμπλεκόμενους. Γνωρίζετε επίσης τις παρεμβάσεις τις οποίες έκανα στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο με αιχμή την αύξηση των κονδυλίων που αφορούν τις φυσικές καταστροφές και το μεταναστευτικό. Όπως σημαντική εξέλιξη, θεωρώ και το γεγονός ότι έχει διευρυνθεί σημαντικά ο αριθμός των χωρών που βλέπουν πλέον θετικά την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δείκτες υπολογισμού του υπερβολικού ελλείμματος. Είναι μία ακόμα ελληνική πρόταση, η οποία αποκτά διαρκώς νέους συμμάχους. Σε ό,τι αφορά τώρα το εσωτερικό, η πηξίδα μας δείχνει σταθερά τις μεταρρυθμίσεις. Έτσι, όσα ανακοίνωσα στην ΔΕΘ για την μάχη κατά της φοροδιαφυγής, παίρνουν τώρα τη μορφή νόμου. Είναι μια διαρκής μάχη κατά μιας βαθιά αντικοινωνικής στάσης, με την οποία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν συμβαζόμαστε. Λαμβάνουμε, λοιπόν, μια σειρά από παράλληλα μέτρα σε πολλά πεδία, από την διασύνδεση επιτέλους των ΠΟΣ με τις ταμιακές μηχανές, την ΑΔΑΕ και την εφορία, μέχρι τις ρυθμίσεις εναντίον του λαθρεμπορίου καυσίμων και τις καινούριες παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε για τη δίκαιη φορολόγηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και ασφαλώς την δικαιότερη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Και στον τομέα αυτών θα πρέπει επιτέλους να δούμε κατάματα την στρεβλή εικόνα ώστε να μπορέσουμε και να την αλλάξουμε. Δεν γίνεται 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες να δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μικρότερα ακόμα και από τον κατώτατο μισθό. Με άλλα λόγια, ο εργοδότης να εμφανίζεται συχνά να εισπράττει πολύ λιγότερα χρήματα από ότι ο υπαλληλός του, από ότι ο εργαζόμενος του. Προχωρούμε λοιπόν σε μια τολμηρή παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά φυσικά και ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων. Έτσι, από το 2024, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι αποκτούν ένα σημείο αναφοράς για το τεκμαρτό του εισόδημα, το οποίο δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού. Αποκτούν, ωστόσο, και ένα σημαντικό επιπρόσθετο κίνητρο για την φορολογική του συνέπεια. Γιατί παράλληλα, όσοι εμφανίζουν κέρδη πάνω από αυτό το κατώτατο τεκμαρτό όριο, θα απαλλάσσονται από το 2024 αυτομάτως από το 50% του τέλους επιτιδεύματος. Ενώ για τους υπόλοιπους η έκπτωση θα είναι της τάξης του 25%. Κάτι το οποίο είχα ανακοινώσει ότι θα ισχύσει από το 2025, έρχεται ουσιαστικά μπροστά κατά ένα χρόνο. Το επισπεύδουμε γιατί εμπιστευόμαστε την λογική και την αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος, το οποίο θα παρουσιάσει πολύ πιο αναλυτικά στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Υπουργός Οικονομικών. Πρόκειται βέβαια
για μία όψη μόνο της προσπάθειας να κλείσουν τα παράθυρα τα οποία ευνοούν τους λίγους εις βάρος των πολλών. Ένα μέτωπο στο οποίο θα συμβάλλει και η ίδια η τεχνολογία μέσω πολλών περισσότερων διασταυρώσεων, τις οποίες είναι σε θέση πια να κάνει η ΑΔΕ. Και θέλω να επαναλάβω ότι τα χρήματα από τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής αποτελούν δημόσιο πλούτο και είναι δέσμευσή μου να επιστρέψουν στην κοινωνία, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, να μεταφραστεί σε καλύτερη υγεία, σε περισσότερες δαπάνες για την παιδεία, σε αποτελεσματικότερη δημόσια ασφάλεια και άμυνα. Καθημερινότητα, άλλωστε, όπως και τα αναχώματα στην ακρίβεια, παραμένουν προτεραιότητά μας. Έτσι θα εξετάσουμε σήμερα 4 ακόμα μέτρα, τα οποία σχετίζονται με την στήριξη που έχουν να κάνουν με τις τιμές στην ενέργεια. Με πρώτο βήμα και σημαντικότερο, θα μιλήσει για αυτά στη συνέχεια ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την επιδότηση νοικοκυριών που θερμαίνονται με ρεύμα. Είναι πρώτα νοικοκυριά σήμερα τα οποία δεν θερμαίνονται με φυσικό αέριο ή με πετρέλαιο θέρμανσης και αυτά αδικούνται από το υφιστάμενο πλαίσιο της επιδότησης ως προς το επίδομα θέρμανσης. Γι' αυτό και προχωράμε σε αυτήν την σημαντική παρέμβαση. Είναι παρέμβαση που έχει να κάνει και με την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά είναι μια παρέμβαση σημαντική και για την ανακούφιση από την ενεργειακή φτώχεια. Θα μιλήσει ο Υπουργός και για το ειδικό τιμολόγιο για τις πολύτεκνες οικογένειες, μεγαλύτερες πλέον εκπτώσεις και χωρίς τα αυστηρά περιουσιακά κριτήρια, για το πρόγραμμα Απόλλων, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες νοικοκυριών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω ενεργειακών κοινοτήτων που θα αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά βέβαια και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της μάστιχας των ρευματοκλοπών. Δεν είναι αμελητές αυτές, ανέρχονται σχεδόν στο 5% της συνολικής αγοράς ενέργειας. Είναι μια αυθαιρεσία που βαρύνει το σύνολο των καταναλωτών και είναι μια προκλητική αδικία η οποία πρέπει επιτέλους να κοπεί μαχαίρι. Μετά τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, έχουμε μια αρκετά μεγάλη ατζέντα. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για τις οποίες θα μας μιλήσουν οι Υπουργοί Υγείας και Πολιτικής Προστασίας. Το Υπουργείο Υγείας θα μιλήσουμε για την οργανωμένη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, κυρίως το Αλτσχάιμερ, αλλά και τα ψυχικά προβλήματα. Είναι προκλήσεις της εποχής μας. Δυστυχώς απλώνονται όλο ένα και πιο απειλητικά μέσα στην κοινωνία μας. Και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, θα ήθελα να τονίσω την αναβάθμιση του Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης, του τρόπου τον οποίο θα λειτουργεί πλέον στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου, την καλύτερη συνεργασία μεταξύ της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, των ενόπλων δυνάμεων. Είναι σημαντικό αυτές οι υπηρεσίες, οι οποίες καλούνται να επιχειρούν γρήγορα, να συντονίζονται και να έχουν ένα ενιαίο κέντρο λήψης αποφάσεων. Τα θέματα της σημερινής ατζέντας δεν εξαντλούνται εδώ. Όλα όμως τα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα κατατείνουν στο στόχο τον οποίο έχουμε θέσει εξ αρχής, μεταρρυθμίσει σε όλες τις δραστηριότητες του κράτους που αντανακλούν και σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας του πολίτη.